φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπείς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το μαζικό κίνημα, και ακόμα περισσότερο όταν είσαι εκλεγμένος σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Υπάρχουν φορές που αισθάνεσαι τα πόδια σου να λυγίζουν και άλλες που αγωνιάς αν θα καταφέρεις να σταθείς σωστά στο ύψος των περιστάσεων και των αναγκών. Και η αγωνία αυτή δεν έχει να κάνει τόσο με το τι θα πούν οι σύντροφοί σου στον αγώνα, αλλά με το αν θα καταφέρεις να εκφράσεις τις ανησυχίες και τις προσδοκίες του κόσμου που περιμένουν από σένα το διαφορετικό, την άλλη πρόταση, μια χαραμάδα ελπίδα στη ζωφερή τους πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ότι η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από πλήθος αντιδραστικών αλλαγών που στόχο έχουν τα λαϊκά στρώματα και τις διαχρονικές κατακτήσεις του εργατικού κινήματος. Χαρακτηρίζεται όμως και από την αποκάλυψη των διάφορων δίθεν αριστερών σιρήνων που καλούσαν το λαό σε επιλογές προοδευτικής διαχείρισης του συστήματος, που τον κανάκευαν ότι θα είναι τάχα αυτός ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Λες και μπορεί να υπάρξει προοδευτική διαχείριση του καπιταλισμού, ενός άκρος αντιδραστικού συστήματος. Οι μάσκες λοιπόν έπεσαν. Τα ψευτοδιλήμματα αποκαλύφθηκαν. Και όταν ο κουρνιαχτός κατακάθισε, το ερώτημα ήταν ένα. Τώρα τι, με ποιον και γιατί. Και σε αυτά τα ερωτήματα η απάντηση είναι μόνο μία. Μόνο ο λαός σώζει το λαό. Η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια δείχνει πολύ ότι είναι πολλοί αυτοί που διψούν να ακούσουν την άποψη του ΚΚΕ, που βλέπουν τη συνέπεια και την ορθότητα των εκτιμήσεων των κομμουνιστών, που αναγνωρίζουν ότι μια σειρά από γεγονότα και εξελίξεις τα οποία το ΚΚΕ είχε προβλέψει, τα βρήκαν μπροστά τους. Μπορεί να μην μας ψήφισαν, μπορεί να μην αγωνίστηκαν μαζί μας, πλάι μας, αλλά προσδοκούν σε μας την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, κάτι να γίνει καλύτερο, να δουν μια άσπρη μέρα, ρε αδελφέ. Είναι δικό μας καθήκον να τους αφυπνίσουμε, να τους πείσουμε ότι πρέπει να κάνουν το βήμα, να μπουν μπροστά στον αγώνα και όχι να μένουν στα μετόπισθεν, να συμπορευτούν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι σημαντικό από τη λαϊκή αγανάκτηση που υπάρχει να περάσουμε στην πιο μαζική λαϊκή διεκδίκηση. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε τις αντιδραστικές επιλογές, να διατηρήσουμε τα κεκτημένα και να οραματιστούμε ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας. Η πείρα δείχνει ότι όπου υπάρχει μαζική αντίδραση και διεκδίκηση, υπάρχουν και νίκες. Νίκες όμως που μας πεισμώνουν, που μας προτρέπουν για ακόμα περισσότερες μάχες, με ακόμα μεγαλύτερη αγωνιστικότητα, για ακόμα μεγαλύτερες ρογμές στο σύστημα, μέχρι την τελική νίκη. Είμαι σίγουρη ότι ο καθένας από εσάς θα έχει να πει τη δική του ιστορία, από το ρεύμα που δεν κόπηκε, την οικογένεια που δεν βρέθηκε στο δρόμο λόγω πληστηριασμού, την έγκυο που δεν απολύθηκε για την κλαδική σύμβαση που υπογράφηκε. Έχει να πει για τους νοσοκομιακούς γιατρούς που πασχίζουν να κρατήσουν τη δημόσια υγεία όρθια, για τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται για το δικαίωμα στη μόρφωση, για τους εργάτες που αντιπαλεύουν την εργατική ασυδοσία, τους αγρότες που παλεύουν για την επιβίωσή τους, και ο κατάλογος τελειωμό δεν έχει. Στην Ελλάδα που πεινάνε και αυτοί που δουλεύουν, γίνεται κάθε μέρα και πιο κατανοητό ότι οποιαδήποτε θελτική εξέλιξη γίνεται μέσα από την προσπάθεια των πολλών. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, πόσο μάλλον όταν αυτός κάθεται παθητικός θεατής των γεγονότων στον καναπέ του. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο του Πάπα. Δεν υποτιμάμε τις δυσκολίες και τους αρνητικούς συσχετισμούς. Ξέρουμε όμως ότι τώρα είναι η ώρα που το ρεύμα της αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που ενισχύεται πρέπει να βρει διέξοδο.
Και εγώ ίδια μέσα από την πείρα μου σαν γιατρός και μάλιστα συνδικαλίστρια σε ένα νοσοκομείο που στενάζει από τις χρόνιες ελλείψεις, θεωρώ πλέον ότι η διέξοδος αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από τη συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος παντού. Στο εργοστάσιο και στο γιαπί, στο χωράφι και στο σχολείο, στο νοσοκομείο, στο γραφείο και στη συνοικία, στους μικρούς και στους μεγάλους αγώνες. Γνωρίζουμε ότι έχουμε να κλάψουμε ακόμα πολύ μέχρι να μάθουμε τον κόσμο να γελάει. Αλλά δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για τον άνθρωπο. Γιατί αν θέλεις να γίνεις, να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και το δίκαιο. Σας ευχαριστώ.